Είχες... Excuse me. Τζακ, ε. Το άλλο σου όνομα πώς είναι. Excuse me. Το άλλο σου όνομα, λέω. Τι ήξερες. Τέιλορ. Πώς. Τέιλορ. Τέιλορ. Τζακ Τέιλορ, λοιπόν. Yes. Δεν μου λες, κύριε Τζακ Τέιλορ, το εργοστάσιο που έχει στην Αγγλία τι παράγει. Αυτοκίνητος ή τσαπέλες με σίκα. Ποια τσαπέλες. Μου σε ρωτάω. Εγώ δεν καταλαβαίνει τσαπέλες. Δεν καταλαβαίνει. No. Μήπως καταλαβαίνει ένα τραγουδάκι που λέει «Σαν μπα στην Καλαμάτα κερδίζει με το καλό». Φέραμε ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό. Yes, μαντήλι. Μαντήλι. Αλλά μαντήλι δεν έχω εγώ. Έχω όμως σκηνή να το περάσω στο λαιμό σου να σε κρεμάσει από το πολύφωτο. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Κάτσε κάτω και θα καταλάβεις. Μαμά, μαμά, έχω κάτι να σου πω. Τι είναι? Ο Τζακ δεν ήταν ο Τζακ. Τι λες, παιδάκι μου, δεν σε καταλαβαίνω. Ο Τζακ έφυγε την παραμονή που ήταν να έρθει να με ζητήσει. Και εγώ απελπισμένη πήγα να αυτοκτονήσω. Χριστός και Παναγιά. Μάλιστα. Και τότε. Εγώ ακόμα δεν καταλαβαίνεις, Φάδερ Κυριάκος. Δεν καταλαβαίνεις, Φάδερ. Έναν Κώστα Παπαδόπουλο από την Καλαμάτα μπορείς να μου πεις τι τον έχεις. Έτσι πως τα έκαναν και αυτός, Φάδερ Κυριάκος. Καλύτερα να μην σου πω τον έχω. Παλιά άνθρωπε. Θα σε εξηγήσω. Παλιά, τι να μου εξηγείτε. Τι να μου εξηγήσει που αν σε πιάσω στα χέρια μου δεν θα βρει παπά να θάψει. Θα σα πω και. Τι να μου πείτε. Που με έχει κάνει ρεζί του όλη τη γειτονιά, παλιά άνθρωπε. Δεν φταίω, δεν φταίω. Ο Τζακ φταίει! Ο Τζακ Τέιλορ!